Σήμερα θα μιλήσουμε για μία νόσο, πολύ κακιά, πολύ άσχημη, που άμα όμως μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να ζήσουμε και πολλά χρόνια. Είναι η νόσος του AIDS στις γάτες. Το AIDS στις γάτες είναι μια νόσος, όπως και στον άνθρωπο, που μπορεί να καταλήξει στο θάνατο. Αλλά είναι και μια νόσος που στην αρχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Θα πούμε για τους τηλεθεατές μας αυτά που πρέπει να γνωρίζουν, έτσι ώστε ή να την προλάβουν ή να την ενδιαγνώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μας ο Γκάρι. Ο Γκάρι πάσχει από AIDS. Ήρθε σε εμάς γιατί είχε μια στοματίτιδα και ήταν άρρωστος. Η στοματίτιδα έχει γίνει καλά, το AIDS όμως δεν θα γίνει καλά. Μπορεί όμως το AIDS να διαχειριστεί και ο Γκάρι να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα πράγματα θα συζητήσουμε σήμερα. Το AIDS στη γάτα δεν κολλάει όπως τον άνθρωπο που είναι με το σεξ, αλλά κολλάει και με το σεξ, αλλά περισσότερο κατά 90% με τα σάλια που όταν τρώνε οι γάτες μαζί εκρίνουν, οπότε από τη μια γάτα μπορεί να αρρωστήσουν πάρα πολλές γάτες όταν γλύφονται, όταν κάνουν μάχες και αλλάζουν τα αίματά τους και όταν είναι έγκυα μια γάτα που έχει AIDS μπορεί να το μεταδώσει στα γατάκια της. Είναι μια νόσος που χαμηλώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και αυτό άλλωστε σημαίνει το AIDS. Τα ζώα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απλές ιώσεις, σε απλές φλεγμονές, σε απλές καταστάσεις και σιγά σιγά αυτό το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα κάνει το ζώο μας να καταλήξει. Το AIDS της γάτας πρέπει να το γνωρίζουμε και το τονίζω, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Θα μεταδοθεί μόνο στα γατιά που θα έρθει το ζώο σε επαφή, είτε κάνοντας σεξουαλική επαφή στους απογόνους του, είτε όταν θα παίξει μαζί τους και θα γλυφτεί μαζί τους, θα ανταλλάξει τα σάλια του ή θα ανταλλάξει το αίμα του μέσα από μάχες και μέσα από πιθανότατα μια μετάγγιση. Οπότε εμείς προσέχουμε τα ζώα μας. Βασική εξέταση στο κτηνίατρο, πέρα των εμβολίων, αν δεν έχει μαζί του αρρώστιες, αντίστοιχη η αρρώστια είναι και η λευκαιμία της γάτας που τα συμπτώματα μοιάζουν αρκετά με το AIDS και υπάρχει τεστάκι με το οποίο ελέγχουμε και τις δύο ασθένειες μαζί. Η περιτονίτιδα είναι ακόμα μια οντότητα που μπορεί να μας μπερδέψει και αυτή πρέπει καλά να ελεγχθεί. Ελέγχοντας αυτές τις αρρώστιες, κρατάμε τα ζώα μας πολύ πιο δυνατά και είμαστε πολύ πιο σίγουροι για τα ζώα που έχουμε. Πολλές φορές μια τέτοια κατάσταση μένει αδιάγνωστη. Όταν είναι αδιάγνωστο ένα ζώο και είναι ένα ζώο το οποίο ζει με άλλα ζώα ή έχει πάρα πολύ ελευθερία στο να είναι να βγαίνει και να είναι αδέσποτο, μπορεί την αρρώστια αυτή να τη σπείρει. Πρέπει αυτά τα ζώα να τα φροντίσουμε, να τα ελέγξουμε, να τα περιορίσουμε. Τώρα, το δύσκολο κομμάτι είναι τι κάνουμε με τον Γκάρι. Γιατί αυτός δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Δεν μπορεί να πάει εκεί που είναι τα άλλα τα ζώα και να τα κολλήσει. Πρέπει γι' αυτόν να βρεθεί ένας άνθρωπος να τον υιοθετήσει. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι ένα καταπληκτικό κατοικίδιο. Σε έναν άνθρωπο και ιδίως άνθρωπο που δεν έχει ζώα και πρέπει να μην έχει ζώα ή ένας άνθρωπος που θα το κρατήσει το ζώο ξεχωριστά, μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος. Για να περιποιηθούμε ένα ζώο που έχει AIDS, κάνουμε τα αντίστοιχα που θα κάνουμε σε ένα ζώο που δεν έχει AIDS. Φροντίζουμε όμως εμείς τα χέρια μας να τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά, να αλλάξουμε τα ρούχα μας στη φάση που θα πάμε να δούμε ένα άλλο ζώο ή θα επισκεφτούμε κάποιον που έχει ένα άλλο ζώο. Όταν όμως το ζώο αυτό δούμε το παραμικρό σαν σύμπτωμα, θα σκεφτούμε κατευθείαν ότι το ζώο αυτό πρέπει να πάει στο κτηνίατρο για να το βοηθήσει. Υπάρχουν τελευταία πολύ δυνατές θεραπείες που μπορούν να μας κρατήσουν τα ζώα με AIDS πάρα πολλά χρόνια. Περίπτωση που έχει την αρρώστια, το θωρακίζουμε με δυνατές βιταμίνες, δυνατή διατροφή και κάποια θεραπευτική αγωγή με το παραμικρό που θα μας δείξει κάποιο σύμπτωμα. Αυτός είναι ο τρόπος και υπάρχει ένα άλλο φάρμακο, το οποίο, πολλά φάρμακα υπάρχουν, η αλήθεια, είναι πολύ πιο ειδικά πράγματα, τα οποία χορηγούντας τα μπορούμε να κάνουμε επέκταση του καλού χρόνου ζωής του ζώου, που είναι αυτό που μας νοιάζει. Ένα τέτοιο ζώο, σε αυτή τη φάση που είναι ο Γκάρι, που έχει την ασθένεια μένα, αλλά η κλινική του εικόνα είναι πάρα πολύ καλή, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα φυσιολογικό. Απλά θέλει άλλη διαχείριση.
όχι άλλα ζώα μαζί, όχι επαφή με άλλα ζώα, καλή καθαριότητα και του χώρου μας αν είναι για να εμφανιστεί κάποιο άλλο ζώο, αλλά και των ίδιων μας, των ρούχων και των πραγμάτων μας, για να μπορέσει το ζώο να μην κολλήσει την αρρώστια κάπου αλλού.